Κύριε Κωνσταντίνο, τι ακούσετε κάτι? Ακούστηκαν δύο περιορισμοί απέναντι από το δάχτυλο μου και αμέσως μάθαμε ότι σπρώχνουν τον κύριο Μαντελίνο με ταξιδιωμένο άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρω φυσικά τους λόγους, αλλά ξέρω ότι ειδικά στην γειτονιά δεν επήραξαν κανέναν, ήταν κακομάνησαν το ξέρω. Όταν ακούσατε πυροβολισμούς ότι ρέξετε έξω, ήταν το αυτοκίνητο του δράστη να διαφεύγει κάτι? Όχι, έφυγα σε, δεν είδα τίποτε, καμία φάση, ας πούμε, αλλά έφυγα στο μισό λεπτό, ας πούμε, να, δεν κατάλαβα τι ήταν το κάτι. Κωστίγου αστυνομία Αμοχώστου. Σήμερα γύρω στις 1 παρατετάρτων, ενώ 66χρονος οδηγός ταξί βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στην Αγία Νάπα μαζί με συνάδελφό του, ξαφνικά ένα διπλοκάμπρο αυτοκινήτων τους προσέγγισε και ο οδηγός του ανέσυρε κίνηγε τυπών και πυροβόλησε 2 φορές εναντίον του θύματος. Κλήθηκε ένα στενοφόρο, το οποίο μετέφερε το θύμα σε κλινική της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι έχουν δει και αναγνωρίσει τον δράστη. Αυτή τη στιγμή ο δράστης βρίσκεται και ανακρίνεται στον αστυνομικό σταθμό της Συλλοφάγου. Η εγκληματολογική υπηρεσία είναι στη σκηνή, περισυλλέγει τεκμήρια. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Δράστης είναι σύνδικο πρόσωπο του θύματος? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε περισυλλέξει, ο δράστης ήταν προηγουμένως, ο γιος του δράστη ήταν προηγουμένως παντρεμένος μαζί με αδερφή του θύματος. Τα κίνητρα εστιάζονται είτε σε επαγγελματικές διαφορές, καθότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης ήσαν οδηγοί ταξί, ή σε οικογενειακές διαφορές λόγω της προηγούμενης σχέσης που έχω αναφέρει. Απειλήσε ο δράστης το θύμα της προηγούμενης μέρας, υπάρχουν πληροφορίες? Όχι, δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία για οποιαδήποτε απειλή. Έχει συλληφθεί ο θήτης? Ο θήτης βρίσκεται στον αστυνομικό σταθμό Συλλοφάγου και ανακρίνεται.